Η ομόφωνη απόφασή μας είναι ότι η όποια εκλογική μας τακτική προϋποθέτει την πολιτική αυτοτέλεια και αυτονομία, αλλά και την οργανωτική αυτοτέλεια της Δημοκρατικής Αριστεράς. Αυτό σημαίνει και κάθοδο στις εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, έχετε... Δηλαδή θα δούμε ψηφοδέλτιο Δημοκρατική Αριστερά στις εκλογές έχετε... αυτές ή όχι. Εντάξτε, θα συμφωνία. Σας είπα το θέμα της... Εγώ το καταλαβαίνω όπως το λέτε, αλλά να το ξεκαθαρίσει να καταλάβετε ναι, 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 σας λέω πάρα πολύ απλά. Ναι. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες, μετά το πέρας της διαδικασίας για την εκλογή, τη μη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Δημοκρατική Αριστερά θα συνεδριάσει με την Κεντρική της Επιτροπή, με το διαρκές της συνέδριο και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έχει αποφασίσει πάρα πολύ. Εσείς έχετε σαφώς μπροστά σας τι θα κάνει. Εσείς έχετε μπροστά σας δύο επιλογές στην πραγματικότητα. Αφού έχετε κόψει τις επαφές με το ΠΑΣΟΚ, δύο επιλογές έχετε. Η μία είναι η αυτόνομη κάθοδος. Ως κόμμα υπαρκτό, εγώ λέω ότι με τα όργανά σας, τον πρόεδρο, την κεντρική του επιτροπή, τα συνέδριά του κτλ. Έχετε από τη μία πλευρά να κατέβετε αυτόνομα στις εκλογές και από την άλλη πλευρά να κατέβετε συνεργαζόμενοι στις εκλογές. Σε περίπτωση που αποφασίσετε εκλογική συνεργασία, αυτή η εκλογική συνεργασία θα υπάρχει ανάμεσα σε κόμματα με προγραμματική συμφωνία ή με άλλο τρόπο. Προφανέστατα θα υπάρχει με κόμματα. Διότι, για παράδειγμα, εάν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε με τους οικολόγους πράσινους, είναι κόμμα. Ναι. Εάν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε με τους οικολόγους πράσινους και με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι επίσης κόμματα. Και βεβαίως, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εκλογικής τακτικής μπορεί να προστίθενται, να αριθμούνται, να έρχονται και επιμέρους συλλογικότητες που δεν έχουν τη μορφή του κόμματος, αλλά και επιμέρους πρόσωπα. Άρα, στις πολιτικές συνεργασίες, εσείς θα επιμείνετε να διατηρηθεί η ύπαρξη και η αυτονομία και η αυτοτέλεια της Δημοκρατικής Αριστεράς και στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασιών. Βεβαίως. Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι το διαρκές συνέδριο του κόμματός μας θα αποφασίσει, δεν θα είναι και εξαιρετικά πρωτότυπο. Στην Ευρώπη συμβαίνει συνηθέστατα, στο παρελθόν στη χώρα είχε συμβεί. Κύριε Πρόεδρε, φωνές αντίδρασης από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου, γιατί ο λόγος τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τα άλλα που λέτε, γιατί είναι στην αντίληψή σας ευρύτερα. Αλλά το θέμα μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ να λένε όχι προγραμματική συμφωνία. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Θέλει η Δημοκρατική Αριστερά να έρθει με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η όποια συνεργασία μας, επαναλαμβάνω, και προς την όποια κατεύθυνση, δεν σημαίνει προσχώρηση. Και από την ώρα που δεν σημαίνει προσχώρηση, δεν είναι δυνατόν να προσέλθει η Δημοκρατική Αριστερά, αυτή με όποιο μέγεθος και με όποια πρόσωπα διαθέτει, να προσέλθει χωρίς μια προγραμματική συμφωνία. Λίγο πριν, συζητώντας τα άλλα ζητήματα, σας έλεγα ότι είναι για μας εκ των όνου κάρνεφ, είναι αναγκαίο στοιχείο η όποια προγραμματική θέση και η όποια πολιτική πρέπει να εξασφαλίσει αναγκαία την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Εσείς, κύριε Πρόεδρε. Από την άποψη αυτή, συγγνώμη Δημήτρη μου, δεν θα υπογράφατε, ας πούμε, μια προγραμματική διακήρυξη που θα είχε μέσα τα νταούλια και τις ζουρνάδες, φαντάζομαι. Προφανώς όχι. Τι θα πει νταούλια και ζουρνάδες. Εντάξει, θέλω να σας ρωτήσω από την αρχή. Εντάξει, πρόεδρε, θέματος, γιατί... Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς. Έγινε μια κουβέντα ολόκληρη. Μπορώ να το εκλάβω μόνο ως φραστικό σχήμα, τίποτε άλλο. Εντάξει. Εσείς τώρα για εσάς προσωπικά. Υπάρχει το σενάριο που το έχετε αποκλείσει έτσι κι αλλιώς, δεν το επαναφέρω καθόλου, που σας ήθελε για την τρίτη εκλογή, στην περίπτωση που κτλ. Δεν το φέρνω στην κουβέντα, το έχουμε λύσει αυτό. Το πάμε στο σενάριο της επόμενης μέρας. Τώρα είμαστε την επόμενη μέρα. Καταρχήν θα είναι υποψήφιος ο ίδιος προσωπικά. Εσείς προσωπικά, ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή που λέμε τώρα της συνεργασίας. Ή και της μη συνεργασίας. Θα είστε υποψήφιος. Με την έννοια ότι μετά την απόφαση για την εκλογική μας τακτική. Ακριβώς. Στην όποια εκλογική τακτική και να διαλέξετε, και θα είστε υποψήφιος. Και όλα, και το ποιοι θα είναι υποψήφιοι, αν θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς ή αν δεν θα είναι. Πάλι τα όργανα θα μας πείτε. Όχι, όχι, δεν σας πω. Αυτό είναι στοιχείο της εκλογικής μας τακτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν αποφασίσουμε με τον όποιον τρόπο κάθοδό μας στις εκλογές, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς θα είναι και πάλι υποψήφιος. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Επειδή έχει ξανάρθει το σενάριο της υποψηφιότητάς σας για το είπα το αξίωμα. Πάντα μιλάμε στην περίπτωση που πάμε σε εκλογές. Εάν σας προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, θα δεχτείτε. Τώρα, κύριε Οικονόμου, τι με καλείτε να απαντήσω. Το προχωράω, αλλά κύριε Πρόεδρε, προχωράτε. Να το ρωτήσω όμως. Κοιτάξτε, για δείτε τη διαδρομή. Πόσες φορές ήρθε και επανήλθε αν θα είναι ο Κουβέλης ή θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τη Δημοκρατία. Σας λέω ότι αυτή την ώρα εκείνο για το οποίο εμείς εργαζόμαστε είναι να προκύψουν οι συνθήκες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Τα ζητήματα της εκλογικής τακτικής σας εξήγησα ποια στοιχεία, ποιες προϋποθέσεις και ποιες συνθήκες πρέπει να εξασφαλίζουν και απαντώντας στο ερώτημά σας εάν θα είναι ή δεν θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, εγώ δηλαδή,
υποψήφιος στις εκλογές. Σας είπα, θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Μάλιστα. Όλα τα άλλα αποτελούν μελλοντολογίες, οικοτολογίες και, ας είμαι επίοικης, υποθέσεις εργασίας. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στο πολιτικό πεδίο για τις προοπτικές. Η κυβέρνηση λέει αυτά που λέει και προτείνει αυτά που προτείνει για το πώς θα προχωρήσει η χώρα. Κατηγορεί την άλλη πλευρά, το ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην πραγματικότητα δεν έχει πρόγραμμα. Και ότι μπορεί να οδηγήσει, είναι ένα ασαφές πολιτικό σχήμα, λέει ασάφειες ας πούμε, και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τη χώρα ακριβώς επειδή δεν έχει πρόγραμμα και θα οδηγήσει εξαιτίας αυτού σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση, κύριε Πρόεδρε, ή θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα με τη συμμετοχή και τη δική σας και άλλων δυνάμεων και πιθανότητα και άλλων δυνάμεων και από τον χώρο τον ευρύτερο της κεντροαριστεράς να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα σε άλλη κατεύθυνση από αυτήν που ακολουθείτε τώρα? Προφανέστατα ναι. Γι' αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό υποστηρίζω και χθες μάλιστα έλεγα πολύ αναλυτικά ότι μπορεί να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο διαπραγμάτευσης. Ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση του χρέους, η αναδιάρθρωση του χρέους. Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση που έχει γίνει από την κυβερνητική πολιτική μέχρι τώρα δεν έθεσε καθόλου, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης την αναδιάρθρωση του χρέους. Όλο αναβάλλονταν αυτό. Ακριβώς. Που ήταν, αν θέλετε, ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο η αναδιαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους, με την έννοια ότι αν δεν αναδιαρθρωθεί, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, και ένα χρέος που δεν εξυπηρετείται σημαίνει ότι αυτό έχει αντανάκλαση δυσμενή σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Διότι χρήματα που διαθέτεις σε ένα μη αναδιαρθρωμένο χρέος για την εξυπηρέτηση τόκων και τοκοχρεολυσίων. Mm-hmm. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι μέχρι το 2020 θα κληθεί η χώρα να δώσει σε τόκους και τοκοχρεολύσια περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είναι σαν μαύρη τρύπα, λέτε. Δεν γεμίζει ποτέ στην πραγματικότητα. Δεν γεμίζει. Και όχι μόνο δεν γεμίζει. Αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και περικοπή δαπανών που θα μπορούσαν να πέσουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι ως χώρα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Μετά τις εκλογές, κύριε Πρόεδρε, εσείς θα βλέπατε αυτό που λέμε έτσι όπως το περιγράφουμε και τώρα. Μια εθνική ομάδα, ας το πούμε έτσι σχηματικά τώρα, διαπραγμάτευσης. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει μετά τις εκλογές, αναβαπτισμένη μια νέα βουλή, μια νέα ηγετική ομάδα, να πάει με ευρύτερες συνενέσεις να διαπραγματευτεί. Κύριε Οικονόμου, θυμηθείτε όταν είδα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, λίγο πριν από 15-20 μέρες, τι είπα? Είπα ότι ελάτε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες, αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις που έχουμε μεταξύ μας, δηλαδή τα κόμματα, να βρούμε έναν κοινό συνενετικό τόπο για να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί, ενώνοντας όλες μας τις δυνάμεις, για την αναδιάρθρωση του χρέους. Η πρόταση αυτή απερίφθη. Είτε δια της σιωπής, είτε ηχηρά και προσέθετα, για να απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας. Αυτή η εθνική συνένεση για το χρέος, για την αναδιάρθρωσή του και για τα εθνικά ζητήματα, χρειάζεται και σήμερα και μετά. Μάλιστα. Και ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιες δυνάμεις θα είναι στην κυβέρνηση. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να συνεννοηθούμε τουλάχιστον σε αυτά τα δύο βασικά. Και δεν ξέρω πραγματικά, ή μάλλον πιθανολογώ και εκτιμώ, ποια θα είναι και η εξέλιξη των εθνικών μας ζητημάτων. Εσείς ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ, βεβαίως ανησυχώ. Σας βλέπω ανήσυχο σήμερα. Βεβαίως, ανησυχώ. Και ανησυχώ και ανεξάρτητα από την κατάσταση που σήμερα υπάρχει. Για φανταστείτε τώρα. Βλέποντας, λέτε, το ευρύτερο περιβάλλον. Βεβαίως. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, η πολιτική ζωή του τόπου δυστυχώς έχει αποκτήσει και αυτιστικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε πάντα προς τα μέσα, καλά κάνουμε. Εδώ ματώνει η κοινωνία, εδώ ματώνει ο Έλληνας πολίτης. Αλλά η πολιτική ζωή του τόπου δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και για όλα εκείνα που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Και κατά τούτο. Έχετε δίκιο. Ορθά διαπιστώνετε. Είμαι ανήσυχος, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Θα σας παρακολουθήσουμε. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη ήρθαν οι καλεσμένοι μας από ό,τι βλέπω. Να συνεχίσουμε και τη συζήτηση. Πάμε. Η κρίσιμη μάχη της ψήφου για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Λεπτό προς λεπτό, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Με τη Σία Κοσιόνη, όλους τους αναλυτές και το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky. Την Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα.
Αυτές τις γιορτές, το 14784, σας εύχεται υγεία πάνω απ' όλα. Η Diamant ΑΕ είναι μια ελληνική